Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας τη συζήτηση αυτές τις ημέρες και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια, διαπιστώνω έναν ακραίο επιθετικό και οξύ λόγο, ο οποίος είναι υπερχιλής χαρακτηρισμών από την αντιπολίτευση για την κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά που με τέτοια επιθετικότητα, θα έλεγα ορισμένες φορές και με αγοραίο τρόπο, η κυβέρνηση δέχεται επιθέσεις και χαρακτηρισμούς και είναι να απορρεί κανένας. Για ποιο λόγο? Αν έχετε πολιτικά επιχειρήματα, μπορείτε να προβάλλετε τα πολιτικά επιχειρήματα. Φαίνεται όμως ότι αυτό το κενό των πολιτικών επιχειρημάτων έρχεται να καλύψει αυτός ο επιθετικός και οξύς λόγος. Ακούσαμε για ανίκανους, για ψεύτες, για πατεώνες, πρωτόγνωρα πράγματα και μια ακραία αποχαλήνωση του πολιτικού λόγου. Αν μπορεί να χαρακτηριστεί πολιτική μια τέτοια τοποθέτηση. Είναι βεβαίως λογικό. Γιατί το κάνετε αυτό? Διότι όλο το αφήγημα της αντιπολίτευσης, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, έχει πέσει στο βάραθρο. Η αξιολόγηση έχει κλείσει και πλέον συζητάμε για τα αντίμετρα, τα οποία το Δεκέμβριο που μας καλούσατε να κλείσουμε την αξιολόγηση δεν υπήρχαν. Τι να πει κανένας? Τι να πει κανένας? Αν θέλετε μπορείτε να σταματήσετε. Εάν θέλετε. Εντάξει, εκτός και αν νομίζω ότι λέτε τίποτα σοφίες. Έτσι, άστε, επειδή μου έδωσε ο πρόεδρος το λόγο, άστε να πούμε τις απόψεις μας επί του σχεδίου νόμου. Τι να πει κανένας? Κύριε Κυριζή, δηλαδή, πρέπει σας παρακαλώ. Να ασχημονείτε. Δεν σας φτάνει ό,τι λέτε από εδώ. Δεν σας φτάνει ό,τι λέτε από εδώ. Λοιπόν, εντάξει, σταματήστε επιτέλους. Να σταματήσουμε, να προχωρήσουμε. Προχωρήστε, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως ένα πράγμα δεν τολμήσε κανένας να πει για την κυβέρνηση σε τόσους χαρακτηρισμούς. Για κλέφτες και μιζαδόρους αυτής της κυβέρνησης δεν μίλησε κανένας. Και είναι λογικό, διότι τώρα όσα χρόνια κυβερνάμε εμείς σε συνεργασία με τους ΑΝΕΛ, όσο κι αν προσπαθήσατε να βρείτε μία καρφίτσα, δεν τη βρήκατε. Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνει ο ελληνικός λαός. Ότι μπορεί να γίνονται λάθη. Μπορεί να υπάρχουν υποχωρήσεις, τακτικές υποχωρήσεις για να πετύχουμε το μεγάλο στόχο. Αλλά σε αυτή την κυβέρνηση ούτε κλέφτες υπάρχουν, ούτε μιζαδόροι. Δεν θα βρείτε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη αυτής της κυβέρνησης να μεταφέρουν στα κομματικά ταμεία βαλίτσες από τη Siemens. Και δεν θα βρείτε ούτε στελέχη αυτής της κυβέρνησης να έρχονται σε διαπλοκή με τα μεγάλα συμφέροντα και να χρηματίζονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό το γνωρίζει ο ελληνικός λαός και γι' αυτό έχετε χάσει και την ψυχραιμία σας και το μέτρο σε όσα λέτε. Και για να ενημερώσω την εθνική αντιπροσωπεία, πριν από 10 μέρες περίπου απέστειλα στην πρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου το πόρισμα σχετικά με τις ΜΚΟ οι οποίες χρηματοδοτούνταν από το Υπουργείο Εξωτερικών, με το ερώτημα αν είναι δυνατόν να γίνει ο καταλογισμός αυτών των ποσών. Και τότε θα τα πούμε, επειδή μιλάτε για νομιμότητα σε αυτή την αίθουσα. Ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρει πολύ καλά τις διαφορές. Ακόμα και αν καταλογίζει ευθύνες στην κυβέρνηση, και είναι σίγουρο ότι καταλογίζει, ξέρει ένα πράγμα, το οποίο είναι πολύ βασικό. Ότι τη χώρα στα βράχια την έριξαν άλλοι. Αυτοί που μίλαγαν για Τιτανικό, που 30 χρόνια κατέστρεφαν όλες τις δομές του κράτους, διέλυσαν το κοινωνικό κράτος και κάθε έννοια αξιοκρατίας. Αυτή είναι η υπευθύνη και το ξέρει ο ελληνικός λαός. Άρα μην παριστάνετε εδώ τις αθώες περιστερές. Βαρύνεστε με το μεγάλο έγκλημα και με τη μαύρη νύχτα που κρατάει 7 χρόνια. Και αν για σήμερα αγωνιάτε, είναι γιατί βλέπετε ότι αυτή η νύχτα τελειώνει. Και τελειώνει με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με τις πρωτοβουλίες, τις πολιτικές πρωτοβουλίες που έχει πάρει τα χρόνια που πέρασαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει γίνει πολλής λόγος τις τελευταίες μέρες και με έχουν καλέσει και αρκετοί συνάδελφοι, καλόπιστα και θεωρώ την υποχρέωσή μου, να διερευνήσουμε λίγο και να δούμε το ζήτημα της διάταξης, αυτό που λέγεται ακαταδίωκτο, αλλά ακαταδίωκτο δεν είναι. Θα ήταν ακαταδίωκτο αν η κυβέρνηση είχε συνενέσει στις προτάσεις που είχαν γίνει ήδη από τον Ιούνιο του 2016 επί Υπουργείας του κυρίου Παρασκευόπουλου, να μην υπάρχει κανένας καταλογισμός και καμία ευθύνη για τα στελέχη του Δημοσίου και των τραπεζών τα οποία θα εμπλακούν στην αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων. Κάτι τέτοιο δεν το δεχτήκαμε και επομένως θέλω να τονίσω ότι ακαταδίωκτο στη διάταξη την οποία φέρνουμε δεν υπάρχει. Αντιθέτως, η διάταξη αυτή είναι απολύτως εναρμονισμένη με το άρθρο 20 του Συντάγματος, το οποίο σας το διαβάζω για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή ένομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σε αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή τα συμφέροντά του, όπως ο νόμος ορίζει. Εδώ πραγματικά δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ, αλλά θέλω να κάνω μία αναφορά. Ανοίγει μία συζήτηση, η οποία είναι χρόνια ανοιχτή και απασχολεί τους θεωρητικούς του δικαίου και ιδίως του συνταγματικού δικαίου, σχετικά αν αυτή η διάταξη περιορίζει το δικαίωμα της ένομης προστασίας. Κατά τη γνώμη μου, κύριοι βουλευτές, αυτό που έχει παράξει η νομολογία και η θεωρία κατά το μέγιστο βαθμό είναι ότι δεν φαλκιδεύεται, πολύ δε περισσότερο δεν αναιρείται αυτό το δικαίωμα. Διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μία αυτονόητη διάταξη η οποία δεν αφορά δεν αφορά το αν ένα δικαίωμα θα ασκηθεί, αλλά το πώς θα ασκηθεί. Και αυτό έχει μία σημασία ιδιαίτερη, είναι ένα δικονομικό ζήτημα το οποίο διαλαμβάνεται στο Σύνταγμα και εξειδικεύεται στο άρθρο 41 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπό αυτή την έννοια θέλω να σας πω ότι η συνταγματική αυτή διάταξη, όπως υπάρχει και λειτουργεί απολύτως ορθά τόσα χρόνια, αλλά και οι λοιπές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και της κείμενης νομοθεσίας είναι απολύτως σωστές και βάζουν ένα μέτρο και το δικαίωμα να ασκείται ακολύτως από τους πολίτες, αλλά και να μην περιορίζεται υπερβαλλόντος η νομοθετική εξουσία στον ανομοθετή. Και ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν νόμοι οι οποίοι εξειδικεύουν κάτι παρόμοιο, δηλαδή να υπάρχει προηγούμενη άδεια της αρχής. Είναι οι περιπτώσεις της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, που χρειάζεται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαγοράς προς τον αρμόδιο εισαγγελέα. Είναι η αίτηση του επόπτη εργασίας, είναι η αίτηση του προϊσταμένου της ΔΟΗ για φορολογικά αδικήματα. Επομένως, η διάταξη είναι απολύτως συνταγματική και θέλω να τονίσω ότι δεν αφορά τραπεζίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αφορά υπαλλήλους του Δημοσίου και των τραπεζών. Διότι δυστυχώς στις προηγούμενες μέρες είδαμε μία προπαγάνδα, και δεν αναφέρομαι σε δημοσιογραφικούς κύκλους. Οι δημοσιογράφοι γράφουν αυτά που θεωρούν σωστά και δεν επεμβαίνω ποτέ σε αυτό το ζήτημα. Αλλά από κόμματα τα οποία αναφέρονταν σε προνομιακή μεταχείριση τραπεζιτών. Πρόκειται περί υπαλλήλων οι οποίοι θα λάβουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία και βεβαίως πρέπει να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι από κακόβουλες καταγγελίες. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουν τα κόμματα τη θέση τους. Και κυρίως η Νέα Δημοκρατία. Γιατί άκουσα χθες τον εκπρόσωπό της και υπεύθυνο τομεάρχη για θέματα δικαιοσύνης, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, και έμεινε σε εκκρεμότητα. Συμφωνεί η αξιωματική αντιπολίτευση με αυτή τη ρύθμιση? Συμφωνεί να μας δηλωθεί ευθέως και χωρίς δεύτερη συζήτηση? Διότι εάν εδώ μπαίνει στην κουβέντα ότι η κυβέρνηση δήθεν υποβαθμίζει το ρόλο του εισαγγελέα, σας εξήγησα προηγουμένως ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και ο εισαγγελέας μετά από την αίτηση που απαιτείται από τον νόμο έχει απόλυτη εξουσία να πράξει αυτό που η συνείδησή του και το καθήκον του επιτάσσει.
Για το δεύτερο που ήθελα να αναφερθώ, την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε, για πολύ λίγο, είναι για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, γνωρίζετε όλοι σας, ότι είναι μια επαχθής διαδικασία για έναν πολίτη. Και κυρίως το τελευταίο στάδιο της, ο πληστηριασμός. Διότι εκεί εκπληστηριάζεται ένα περιουσιακό του στοιχείο, κινητό ή ακίνητο, όταν είναι ακίνητο, ακόμα περισσότερο αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα επαχθής για έναν πολίτη. Επαχθής για έναν πολίτη. Το τονίζω αυτό το πράγμα. Όμως πληστηριασμοί υπήρχαν πριν την κρίση, κύριοι συνάδελφοι. Θα υπάρχουν και μετά την κρίση. Και γίνονται και τώρα. Ποιο είναι αυτό που θέλουμε να διασφαλίσουμε? Θέλουμε να διασφαλίσουμε για αυτό τον πολίτη, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη δυσχερή θέση, τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και το μεγαλύτερο δυνατό έλεγχο σε αυτή τη διαδικασία. Διότι γνωρίζετε ότι κατά το παρελθόν, όταν ακόμα οι πληστηριασμοί γινόντουσαν στους δήμους, υπήρχαν καταστάσεις οι οποίες ξεπερνούσαν κάθε μέτρο. Με τραμπουκισμούς, ακόμα και με την παρουσία ανθρώπων της νύχτας, οι οποίοι ήθελαν να ελέγξουν τους πληστηριασμούς. Είχε κάνει με καλή πρόθεση μια προηγούμενη κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος ήταν κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, μια προσπάθεια να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και όρισε ως τόπο των πληστηριασμών τα ειρηνοδικεία με κλειστές προσφορές. Εγώ θέλω να πω ότι ήταν μια προσπάθεια που είχε καλές προθέσεις, όμως δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Γιατί και πάλι έχουμε παρόμοια φαινόμενα και ένα στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα δυσχερές και άδικο. Είναι ότι με αυτή τη διαδικασία δεν μπορεί ο καθού ο πληστηριασμός να επιτύχει μεγάλο εκπληστηριάσμα. Και θα πρέπει να διασφαλίσουμε και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Διαφάνεια, έλεγχο και το μεγαλύτερο δυνατό εκπληστηριάσμα για έναν πολίτη ο οποίος χάνει ένα περιουσιακό του στοιχείο. Θέλω λοιπόν να πω με όλα αυτά ότι η ρύθμιση για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς είναι μια ρύθμιση απολύτως θετική, η οποία σε μια δύσκολη στιγμή ενός συμπολίτη μας ο οποίος έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία γίνεται με διαφάνεια, γίνεται με έλεγχο και θα επιτευχθεί ένα μεγαλύτερο εκπληστηριάσμα το οποίο το έχει ανάγκη και ο ίδιος και να μην υπόκειται σε αυτή τη διαδικασία των τραμπουκισμών και του ελέγχου της διαδικασίας του πληστηριασμού. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο. Αναφέρθηκε από ορισμένους συναδέλφους βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση δεν λαμβάνει μέτρα στη φάση αυτή, μια και φέρνει το θέμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, για την πρώτη κατοικία. Κατά πρώτο θέλω να σας ενημερώσω, όπως το είπα και χθες απαντώντας τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας υπάρχει και υφίσταται μέχρι 31/12/2017. Και η κυβέρνηση, εκτιμώντας την όλη κατάσταση η οποία θα διαμορφωθεί μετά τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, έχει κατά νου, αφού εκτιμήσει όμως πρώτα την κατάσταση, στο τέλος του χρόνου να πάρει όλα εκείνα τα ενδεδειγμένα μέτρα που θα οδηγήσουν σε μια περαιτέρω προστασία για αυτούς που το δικαιούνται της πρώτης κατοικίας. Επομένως, εδώ κρούεται θύρες ανοιχτές. Και θα σας έλεγα ότι κακιά μέρα αποφασίσατε να το κάνετε, διότι μόλις χθες το ειρηνοδικείο της Φλόρινας μηδένισε δόσεις δανειοληπτών, εξαιρώντας από πληστηριασμό όχι μόνο την πρώτη κατοικία, αλλά και άλλα κινητά στοιχεία της περιουσίας τους. Το καταθέτω στα πρακτικά, εάν δεν το γνωρίζετε, να λάβετε γνώση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία της δεύτερης αξιολόγησης, για την οποία πολλοί από την αντιπολίτευση, σχεδόν όλοι, είχατε προβλέψει ότι θα πέσει στο κενό, ότι δεν θα ολοκληρωθεί και ότι σε κάθε περίπτωση θα αποβεί εις βάρος του ελληνικού λαού. Σήμερα σας καλούμε, υποκριτικά ας το κάνετε, αλλά σας καλούμε, τουλάχιστον τα αντίμετρα, τα οποία θα λειτουργήσουν προς όφελος του ελληνικού λαού. Και αυτό το αναγνωρίζουν οι πάντες. Να τα ψηφίσει το σύνολο της εθνικής αντιπροσωπείας. Είναι μια στάση ευθύνης, παρά το γεγονός ότι εσείς όσα μνημόνια κι αν φέρατε εδώ, ό,τι κι αν ψηφίσατε, μείωση συντάξεων που έφτανε στο 42%.
δεν συνοδευόταν ποτέ από κανένα αντίμετρο. Και αυτή είναι η μεγάλη συνεισφορά της κυβέρνησης και στην επαναδιαπραγμάτευση, αλλά και στην δυνατότητα να βγούμε επιτέλους από αυτό το τούνελ στο οποίο εσείς μας βάλατε. Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Με ενεργοποιώντας όλες εκείνες τις δυνάμεις, τις λαϊκές δυνάμεις, αλλά και τις υγιείς δυνάμεις ελληνικής κοινωνίας, δίνει μια προοπτική ανάπτυξης και δίκαιης κατανομής του εισοδήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό, κύριε Λοβέρδο. Μισό λεπτό.